Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από τον κύριο Ντάιζενμπλουμ στην επιστολή Βαρουφάκη με τις 7 μεταρρυθμίσεις τις οποίες απέστειλε ο Υπουργός. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ο κύριος Ντάιζενμπλουμ επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Euro Working Group αλλά και στα τεχνικά κλιμάκια για να υλοποιηθεί η απόφαση. Το παζάρι με τις Βρυξέλλες συνεχίζεται στο παρασκήνιο και φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις προτάσεις Βαρουφάκη και ζητούν αναλυτικά στοιχεία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει και εκείνος επαφές του και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο με κορυφαίους αξιωματούχους με στόχο την έβρεση λύσης τη Δευτέρα στο Eurogroup. Συνομίλησε με τον κύριο Ντράγκη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαθαίνουμε ότι υπήρχε μία ψυχρότητα, αλλά και με τον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Φρανσουάν Ολάντ. Τις μεταρρυθμίσεις τι θέλουμε εμείς πριν τις θελήσουν εκείνοι. Απλώς συζητάμε τις μεταρρυθμίσεις και συζητάμε το βασικό. Κοιτάξτε, το βασικό αφορά τη διαδικασία με την οποία θα εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις, θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και θα κριθούν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι το θέμα αν θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις ή αν θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Εμείς εκλεγήκαμε για να κάνουμε, για να μεταρρυθμίσουμε την Ελλάδα. Πώς θα εντάξουμε το δικό μας πρόγραμμα σε ένα γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να αποβεί εποβελής αμοιβαία. Αυτό είναι το ζητούμενο και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Θα γνωρίζετε κιόλας ότι ο κ. Ντάιζερ μου απάντησε στην επιστολή μου και προχωράμε στο Eurogroup με γοργό βηματισμό.